Η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει ένα νομοσχέδιο που καμία σχέση δεν έχει με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών για να κάνει business στις πλάτες μας, για να εξυπηρετεί τους κολεγιάρχες που θα πουλάνε τα πτυχία. Θέλουν να μετατρέψουν την παιδεία σε εμπόρευμα, τα όνειρά μας. Οι ανάγκες μας είναι συγκεκριμένες και το ξέρουν πολύ καλά, αλλά βάζουν το κέρδος πάνω από τις σπουδές μας. Είναι η προσλήψη καθηγητών, η αναβάθμιση των υποδομών των ιδρυμάτων μας, ο σύγχρονος εξοπλισμός στα εργαστήριά μας, οι σύγχρονες και δωρεάν εστίες για όλους τους επαρχιώτες φοιτητές. Είναι εξοργιστικό την ώρα που οι φοιτητές των μηχανικών του ΠΑΔΑ εδώ και 6 χρόνια δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, την ίδια ώρα να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα ακαδημαϊκά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και εμάς τόσα χρόνια να μας έχουν στον αέρα. Είναι ντροπή, διαβάσαμε, περάσαμε το άγχος των πανελλαδικών, 6 και 7 χρόνια παλεύουμε να πάρουμε ένα πτυχίο για να βρούμε δουλειά, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά για τις σπουδές, δουλεύουμε παράλληλα για να τα βγάλουμε πέρα για ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα και τώρα μας λένε ότι όποιος έχει γεμάτο πορτοφόλι θα παίρνει πτυχίο ανώτερα από εμάς. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Με τον αγώνα μας, συντονισμένοι με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, τους μαθητές, τα εργατικά σωματεία, τους το κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Έχουμε πείρα, όπως το κάναμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με τον αγώνα μας, με τον κοινό αγώνα, με τους έκτατους καθηγητές μας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καταφέραμε να γίνουν προσλήψεις και να ξεκινήσουν τα εργαστήρια στην αρχή του εξαμήνου και να μην χάσουμε ολόκληρο το εξάμηνο. Θα το πάμε μέχρι το τέλος, συνεχίζουμε, κλιμακιώνουμε τη δράση, θα νικήσουμε.